Δεν σου λέω ότι θα μας λείψεις, γιατί μας έχεις ήδη λείψει. Στο κόμμα μας, στην εφημερίδα και στους αναγνώστες του Ριζοσπάστη, που για 20 χρόνια συντρόφευες με το απόλυτο ρόδο. Πάει 1,5 χρόνος τώρα που η αρρώστια δεν σε άφηνε να γράψεις. Το Μάρτιο του 2020 έστειλε το τελευταίο σου κείμενο. Και τι παράδοξο. Ο τίτλος που είχες βάλει ήταν «Πάμε πάλι από την αρχή». Από τότε κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο έλεγες πως όταν βρεις τα σκουράκια θα ξαναγράψεις. Έλεγες πως από τη στήλη σου στο Ριζοσπάστη έπαιρνες ανάσα και πως αυτό ήταν που είχες τώρα μεγαλύτερη ανάγκη. Είχαμε συμφωνήσει να περάσει το καλοκαίρι, να ξεκουραστείς, να βρεις τις δυνάμεις σου. Ξέραμε όμως πως ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα. Πως δύσκολα θα ξαναβλέπαμε στο Ριζοσπάστη να λάβει το σκληροπυρό κόλλο πνεύμα σου. Δύσκολα θα γελάγαμε ξανά με το πηγαίο θυμό σου. Δύσκολα θα ξεκοκαλίζαμε αυτά τα 1, 2, 3 όπως συνήθιζες να οργανώνεις τις σκέψεις σου στο γραπτό, αριθμώντας τις παραγράφους με τα καυστικά σου σχόλια για την επικαιρότητα. Ξέραμε πως θα αραιώσουν και εκείνα τα βραδινά ραντεβού, τα τηλεφωνικά της Πέμπτης, που από την άλλη άκρη μας έλεγες πως έστειλες το κείμενο, άλλοτε κοφτά και βιαστικά, άλλοτε με ενθουσιασμό να μας περιγράψεις πριν το διαβάσουμε και άλλοτε με λαχτάρα να σχολιάσεις όσα δεν χωρούσαν στις 500 λέξεις της στήλης. Θα τα γράψω την επόμενη φορά, έλεγες πριν κλείσεις. Έζησες αληθινός διανοούμενος. Η τέχνη και η ζωή σου παρέμειναν αξεχώριστες μέχρι τον πρόωρο χαμό σου. Τίποτα δεν άφηνες να πέσει κάτω. Ήσουν ορκισμένος εχθρός του άδικου, γιατί είχες διαλέξει την πλευρά των αδικημένων. Ήμνησες με την τέχνη σου τους ταπεινούς, επειδή ταπεινώς υπήρξες και ο ίδιος. Με το καμβά και το χαρτί, με το πινέλο και την πένα σου, ταυτίστηκες με την αγωνία του λαού, με τους ανώνυμους Αγίους του χθες και του σήμερα, με όλους εκείνους που έδωσαν και δίνουν το παρόν στους μεγάλους αγώνες και στον καθημερινό μόχο. Ήταν αυτά που σε έφεραν σε επαφή και με το ΚΚΕ και συμπορεύτηκες μαζί του μέχρι το τέλος της ζωής σου. Με την αγωνία του λαού, τους αγώνες της εργατικής τάξης, την προοπτική για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Δίνοντας μέσα και από τις σελίδες του Ριζοσπάστη εκατοντάδες κείμενα σκληρά διαβάτια. Την κοινή σου πορεία με το κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής και ο ευρωβουλευτής, είτε με τη συμβολή σου στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και στην πολιτιστική του δραστηριότητα, όπως με τη συμμετοχή σου στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού λογοτεχνίας για τα 100 χρόνια του κόμματος, την αποτύπωνες γλαφυρά με τούτα τα λόγια. Γιατί πάντοτε στα δύσκολα ακούω το ψήθυρο των 200 του σκοπευτηρίου, που μου λένε πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε για λόγους ορθοστασίας ενάντια στην άβυσο που μας περιβάλλει. Και τέλος, για το στίχημα που επέβαλαν οι κομμουνιστές του εμείς, μακριά από το εγώ που βλέπω με άγρια χαρά να συνεχίζεται στις μέρες μας. Το 2007, τον καρπό των 7 πρώτων χρόνων της συνεργασίας σου με την εφημερίδα, το έκανες βιβλίο με τον τίτλο «Τη στήλη σου, το απόλυτο ρόδο». Την πολύτιμη συλλογία ανασύραμε στη μνήμη μας με το άκουσμα του πρόωρου χαμού σου. Όπως σημείωνε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, διευθυντής τότε του Ριζοσπάστη, στον πρόλογο της έκδοσης. Τη μία Κυριακή βροχιά στο στομάχι, την επόμενη χαμόγελο καρδιάς. Κάθε Κυριακή δημιουργικοί προβληματισμοί, ανησυχίες, ερωτήματα. Κάποιες Κυριακές δυναμική κριτική, πρωτοπόρα σύλληψη, μεγάλες αλήθειες. Κάποιες άλλες μεταφυσικές συγκρούσεις και σκέψεις, υπερκόσμιες συνεντεύξεις, αντιθέσεις συναισθημάτων και ομοίης πραγματικότητας. Όλες τις Κυριακές βαθύς σεβασμός, εκτίμηση στους αναγνώστες, στους αγωνιστές, στους μαχητές της ζωής, στο παρελθόν και το παρόν. Σύντροφέ μας, τα γραπτά σου ανάπτυζαν αυτή την απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο, για το δίκαιο του, για την ιστορία, την ιδεολογία, τους αγώνες του. Τα υπερασπίστηκες με το δικό σου μοναδικό τρόπο όταν και όπου χρειάστηκε από κάθε επίθεση. Η πένα σου ήταν στήριγμα και ασπίδα ενάντια στον αντικομουνισμό, ψήφος και πέλεκης για τους κάθε λογής κήρυκες του συμβιβασμού. Μέσα από τη στήλη σου βλέπαμε τη σχέση σου με το κόμμα να οριμάζει, τη συνειδητή σου συμπόρευση να αποκτά στοιχεία βαθύτερης δέσμευσης και αφομοίωσης.
Να τι έγραφε στο Σεπτέμβριο του 17 με αφορμή τα 100 χρόνια του Κουκουέ. Το κόμμα, σώμα αδιαίρετο, διασχίζει το χρόνο με ταχύτητες δικές του, μένοντας αλόβητο από τις ισχυρές πιέσεις που ασκεί κάθε εποχή. Με το ειδικό βάρος του προσπαθεί να γεμίσει το κενό γύρω του. Μπροστά στα 100 χρόνια των παράφορων συντρόφων, το περιβάλλον απάγησε άπειρες φορές στην προσπάθειά του να ανακόψει την πορεία του κινήματος. Δεν ήταν εύκολη η διάρκεια και η αντοχή στα χτυπήματα. Όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά στην γενικευμένη αγκυρτία που δεν επιθυμεί τίποτα άλλο από το να σβήσει κάθε σημείο που μπορεί να αρχίσει η ζωή, ώστε να μας χειρίζεται κατά το δοκούν, οι κόκκινοι στάθηκαν δίπλα στον πολίτη και πάλεψαν μαζί του την κατάθλιψη, την τάση παραίτησης, μοιράστηκαν την οδύνη του και κατανόησαν τις ψευδεστήσεις του. 100 χρόνια και τι δεν γνώρισε το κίνημα. Και όμως συνέχισε. Από τους πανάκριβους πράκτορες βασιλείς, την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος μέχρι το φαύλο κύκλο της γενικευμένης απάτης. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα παραμένει σταθερό στη δράση του και την παρουσία του στους αγώνες διεκδίκησης της χαμένης αξιοπρέπειας. Και σε άλλο κείμενο την ίδια χρονιά συμπλήρωνες. Από όλους πιο πολύ, αγαπώ τους σιωπηλούς γέροντες συντρόφους που έχουν μια σεμνή, σταθερή θέση απέναντι στο κόμμα. Είναι άνθρωποι που πέρασαν από φυλακές και βασανιστήρια που είδαν τους συντρόφους τους να οδηγούνται στο απόσπασμα και μόνο να τους κοιτάς σε ξεγενίζουν. Ας τους προσκυνήσουμε τώρα που είναι ακόμα η ζωή. Η ευρημάτειά σου, η βαθιά σου καλλιέργεια, η ευστροφία και η παιδεία σου έκαναν πλουσιότερο το ριζοσπάστη ταυτόχρονα τα χρόνια αυτά που χάριζε στα γραπτά σου. Έκαναν όμως καλύτερους και εμάς που είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε και να συζητάμε μαζί σου. Μας δίδαξες με τη σεμνότητα και την επιμονή σου να κάνουμε παρατηρήσεις, να πούμε γνώμη για τα κείμενά σου, να προτείνουμε ακόμα και αλλαγές. Μας δίδαξες με το θάρρος και την αξιοπρέπεια που διαχειρίστηκες την αρρώστια σου, αλλά και με τον καημό σου, πως ένα από τα συμπτώματά της ήταν ότι σε εμπόδισε να μας βοηθήσεις ακόμα περισσότερο. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Σε αποχαιρετάμε ως γιο της Κεσαριανής, που συνομιλούσε κάθε βράδυ στους δρόμους της με τους ανώνυμους Άγιους του χθες και του σήμερα. Θα σε αναπολούμε μέσα από τα πνήματά σου που μελοποίησαν σπουδαίοι μουσικοί, ανάμεσά τους και ο φίλος σου ο αξέχαστος Στάνος Μικρούτσικος. Θερμά συλληπιτήρια στη σύντροφό σου Λιτό και σε όλους σου τους οικείους. Σε αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό, θα σε θυμόμαστε πάντα.